Καλούμε όλα τα σωματεία των εργαζομένων, των επαγγελματοβιοτεχνών, των αγροτών, την νεολαία για ένα νομοσχέδιο που έχει τελειώσει πλέον η διαβούλευσή του, το νομοσχέδιο που αφορά τα νοσοκομεία κατά κύριο λόγο, που η τυχόν έγκρισή του και η ψήφισή του από τη Βουλή επί της ουσίας θα βάλει τα φόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κύριε Αντουργεράκη. Είναι 7 η ώρα, είναι τη Δευτέρα. Είναι ένα νομοσχέδιο που επί της ουσίας έρχεται να κλείσει την πόρτα των νοσοκομείων για την μεγαλύτερη μάζα του λαού και βεβαίως θεσμοθετείται και επίσημα η υγεία που θα είναι προσβάσιμη ανάλογα με την τσέπη του καθενός από εμάς. Θέλετε να πείτε ότι σε αυτή την διαβούλευση που έγινε οποιαδήποτε αντίθετη άποψη ακούστηκε ως πρόταση από τους φορείς που μετήχαν σε αυτή τη διαβούλευση ότι δεν έγινε τίποτα δεκτό και ότι θα περάσει ως είχε στην αρχική του τη μορφή, κύριε Βρύσαλη, αυτό μου λέτε? Κυρία Δουργεράκη, ήδη από τη διαβούλευση αλλά κύρια από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις τις προηγούμενες μέρες είναι απορριπταίο από το σύνολο της κοινωνίας. Ήδη τα συνδικαλιστικά όργανα και των νοσοκομειακών γιατρών και των σωματείων των εργαζομένων και της ΕΙΝΑΠ, της μεγαλύτερης Ένωσης Γιατρών στην Ελλάδα, βεβαίως και εδώ από τις ενώσεις της Κρήτης, έχει απορριφθεί και έχει πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί δεν αφορά την κοινωνία αυτό το νομοσχέδιο, αφορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς που επί της ουσίας σπρώχνουν στον κόσμο να πληρώσει από την τσέπη του για άλλη μια φορά δικαιώματα και αγαθά που τα έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Είναι, το χαρακτηρίζουμε, έκτρωμα που θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους ασθενείς αλλά και για τους υγειονομικούς. Δηλαδή, κύριε Αντουγεράκη, για να γίνω λίγο πιο κατανοητός, θα καλεστεί ο ασθενής, εφόσον περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αν θα πληρώσει, πού θα πληρώσει, πόσο θα πληρώσει και βεβαίως αν θα μείνει να έρθει η σειρά του για να μπορέσει να χειρουργηθεί το πρωί ή θα πρέπει να πάει το απόγευμα μέσα να πληρώσει ή μέσα στο νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου. Δηλαδή ουσιαστικά για άλλη μια φορά γίνεται ατομική ευθύνη ο τρόπος, ο χρόνος και το είδος της πρόσβασης που θα έχει ο ασθενής. Θυμάστε, κύριε Βρύσαλη, σας είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά και σας είχα πει αλήθεια. Επειδή διαχρονικά τα συζητάμε όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον τομέα της υγείας, ούτε εγώ είμαι σημερινή, ούτε εσείς είστε σημερινός, πότε ξεκίνησε αυτό το ξύλωμα στο δημόσιο χαρακτήρα της υγείας σταδιακά? Θυμάστε τι μου είχατε απαντήσει? Θυμάμαι, κύριε Αντουργεράκη, γιατί αυτές οι συζητήσεις έχουμε κάνει και μαζί δημοσιογραφικά, αλλά το έχουμε κάνει και με τους εργαζόμενους και τους ασθενείς. Ήδη από το 1999 υπήρχε ο νόμος Παπαδόπουλου, που το έχω ξαναπεί, που ήταν εμβληματικός τότε, που επί της ουσίας το όποιο δημόσιο σύστημα υγείας το ξύλωνε σιγά σιγά. Δηλαδή είχε θεσμοθετηθεί από τότε και η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων επιπληρωμή και των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων επιπληρωμή και η είσοδος των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στα νοσοκομεία και η παραχώρηση κρεβατιών των δημόσιων νοσοκομείων στις ασφαλιστικές εταιρείες και βεβαίως μιλούσε για ένα μοντέλο αυτοτελής, αυτοδιοικούμενης επιχειρηματικής μονάδας όπως τώρα επιχειρείται πλέον να εφαρμοστεί και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας ότι πλέον θέλουμε ένα μοντέλο ιδιωτικό, τέτοιο μοντέλο που ουσιαστικά υπάρχει στις επιχειρήσεις. Και να θυμίσω, κυρία Λιβιεράκη, στους ακόμα πιο παλιούς, και να θυμίσω για να μάθουν και νεότεροι ότι από το 1982 το αίτημα των μαχόμενων υγειονομικών ήταν οι γιατροί να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και βεβαίως από τότε το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό εξ ολοκλήρου. Είχε δώσει τη δυνατότητα ο τότε νόμος οι πανεπιστημιακοί γιατροί και οι στρατιωτικοί γιατροί να μπορούν να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Κάτι που στην Αθήνα ιδιαίτερα, αλλά και εδώ στην πόλη μας, αυτή η δυνατότητα αξιοποιήθηκε. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ ουσιαστικά το σημερινό νομοσχέδιο θα είναι το τελειωτικό χτύπημα σε μια προσπάθεια επί της ουσίας ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ απλά. Θα μου δώσετε την δυνατότητα
για ένα λεπτό και ούτε ένα λεπτό να περάσω σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα περιμένετε στη γραμμή και αμέσως μετά θα ήθελα να κάνουμε το εξής. Με απλά βήματα, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λέμε και για κάποιους να είναι μόνο οι πολιτικές οι έννοιες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά η υγεία δεν έχει χρώματα ούτως ή άλλως, ούτε κίτρινα, ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα, ούτε μπλε. Με δύο απλά παραδείγματα να πούμε τι μέλη γενέστε με αυτές τις αλλαγές που από τη στιγμή που τέλειωσε η διαβούλευση θα περάσει και προς ψήφιση στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ρωτάω τον κύριο Βρύσαλη πάρα πολύ απλά. Αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Βρύσαλη, κάτι για εμένα τον ασφαλισμένο, εάν θα χρειαστεί να με φέρει κάποιος στο νοσοκομείο για κάποιο λόγο ως έκτακτο περιστατικό για να ξεκινήσω από εκεί? Κοιτάτε να δείτε, σαν έκτακτο περιστατικό, εφόσον υπάρχει επείγον, θα προσέλθετε στο νοσοκομείο και θα παρασχαθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Αν χρειάζεται να γίνει εισαγωγή, θα γίνει στο νοσοκομείο. Αν χρειάζεται, βεβαίως θα δοθούν οι ιατρικές οδηγίες και θα πάτε στο σπίτι σας. Από εκεί και πέρα, εφόσον κάποιος ασθενής ή κάποιος εξωτερικός ασθενής χρειαστεί χειρουργείο, θα του δίνει τη δυνατότητα, που δεν είναι δυνατότητα, είναι με τον πιστόλι στο κρόταφο, στους εξωτερικούς ασθενείς ή να μπουν σε μια λίστα αναμονής πρωινού χειρουργείου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλές ειδικότητες, ή να προσπεράσει αυτή τη λίστα πληρώνοντας ένα ποσό από 600 ως 1000 ευρώ στον αναισθησιολόγο και στον γιατρό, σε σχέση για να μπορέσει να παρακάψει αυτή τη λίστα και να μπει στο απογευματινό χειρουργείο, όπως έχει πει η κυβέρνηση ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν πιλωτικά από τον Γενάρη στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Αυτή η λίστα σε εκκρεμότητες μέχρι στιγμής στα νοσοκομεία, από την εικόνα που έχετε, μιλάμε για τα νοσοκομεία της Κρήτης, ξεπερνάει κατά πολύ τις 10-15.000. Είναι πάνω από 12.000 ασθενείς σε όλη την Κρήτη περιμένουν να χειρουργηθούν. Και βεβαίως πρωινά χειρουργία. Πρωινά χειρουργία, ναι. Που καταλαβαίνει κανένας ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να χειρουργηθούν το πρωί, πόσο δύσκολο είναι να χειρουργηθούν καταρχήν το απόγευμα και πόσοι από αυτούς θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το απόγευμα. Πόσο είπατε ότι είναι το ύψος, να το επαναλάβατε, ή το κόστος σε απογευματινό χειρουργείο? Επίσημα και τυπικά με βάση αυτά τα λεγόμενα είναι από 600 ως 1000 ευρώ. Ναι. Είναι το νόμιμο φακελάκι, γιατί η κυρία Δουργεράκη εδώ, η κυβέρνηση επιχειρεί με ένα επιχείρημα που, αν θέλετε, αντιστρέφει την πραγματικότητα, να πει ότι εγώ έτσι θα χτυπήσω το φακελάκι. Μα αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει το φακελάκι που λέει ότι υπάρχει και δεν το αφισβητεί κανένας, θα έπρεπε, αν θέλετε, να πάρει άλλα μέτρα. Όπως έχουμε πει, να αυξήσει τους μισθούς των υγειονομικών, να αυξήσει τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, να υπάρχει ολοήμερη δημόσια δωρεάν λειτουργία των νοσοκομείων και να μην χρειάζεται κανένας να πληρώσει. Ό,τι καλύπτεται από τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα καλύπτεται, ό,τι δεν καλύπτεται πληρώνεται από τη δική μας την τσέπη. Ο εξοπλισμός, ο ξενοδοχειακός, θα χρεώνεται και σε πρωινά και σε απογευματινά ιατρία? Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός μέχρι τώρα τυπικά είναι δωρεάν, αλλά η προσπάθεια που γίνεται με διάφορα νομοθετικές παρεμβάσεις είναι ότι πλέον θα υπάρχει ένα πακέτο παροχών από το σύστημα υγείας, και σε επίπεδο περίθαψης και σε επίπεδο υποδομών, και από εκεί και πέρα ό,τι παραπάνω προκύψει από τα διάφορα πρωτόκολλα επιστημονικά συσσαγωγικά ή χωρίς συσσαγωγικά, θα πληρώνεται είτε από τον ασθενή είτε από τον ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Αυτό δεν είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Αυτό είναι νόμοι που έχουν όμως σιγά σιγά χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε και το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Ραντεβού. Υπάρχει και ένα άλλο άρθρο που δίνει τη δυνατότητα σε γιατρούς ιδιώτες να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή μιλάμε για part-time επί της ουσίας λειτουργίες του νοσοκομείου. Πώς θα γίνει αυτό? Έρχομαι, ας πούμε, κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσω το δικό σας όνομα ως παράδειγμα. Είστε ιδιώτης γιατρός. Θα σας πούν, σας δίνει το δικαίωμα αυτό το νομοσχέδιο να χρησιμοποιηθείτε ή να δουλέψετε μέσα στο νοσοκομείο. Με ποια λογική? Και να έρθω να με δείτε στο νοσοκομείο?
για να καλύψει θεωρητικά κάποιες ανάγκες, κάποιες ανάγκες ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν, που δεν προσέρχονται σαν νοσοκομεία, σαν μόνιμο προσωπικό, για να καλυφθούν αυτές τυπικά οι ανάγκες. Αλλά καταλαβαίνει κανένας ότι έτσι σπάει, πέρα από το ότι είναι αντικειμενικά αδύνατο να έρθει κάποιος ιδιώτης γιατρός, χωρίς να υποτιμώ τις επιστημονικές του γνώσεις, αλλά ένας άνθρωπος που έχει φύγει από την μαχόμενη, εννοώντας νοσοκομειακή ιατρική, να έρθει να δουλέψει για κάποιες ώρες μέσα στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι μέλος της διαπιστημονικής ομάδας ιατρικής, νοσηλευτικής και των υπόλοιπων επιστημόνων του νοσοκομείου και της κλινικής, να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες. Καταλαβαίνει κανένας, η κυρία Δουργεράκη, μόσο το δυνατόν απλά λόγια μπορώ να πω, ότι επί της ουσίας σπρώχνει τους ιδιώτες γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία για να ψαρεύουν, να το πω έτσι λαϊκά, ασθενείς, και τους εσίτες γιατρούς έξω τους σπρώχνει για να τραβάνε ασθενείς στα ιδιωτικά. Να σας πω κάτι, δεν λέτε κάτι καινούριο όμως, κύριε Βρυσάλη? Δηλαδή παρουσιάζεται, και σας ακούω πολύ προσεκτικά, μια εικόνα με μια κατάσταση που την βιώνουν πάρα πολύ ως εκείνοι λένε μέσα από τα νοσοκομεία, σε ό,τι έχει να κάνει και με την περίθαλψη και με τις ελλείψεις και με το τι γίνεται και πώς φεύγουν και πάνε στα απογευματινά ιατρία και τις προσπάθειες που γίνονται και το ιατρικό προσωπικό το οποίο λείπει. Και βέβαια βάζεται τώρα στην κουβέντα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αυτή και αν έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει τα δεινά του αιώνα, διότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Έρχονται απλά κάποιες λέξεις οι οποίες, ας πούμε, προσωπικός γιατρός, ας πούμε θεσμός οικογενειακού γιατρού, που φαίνεται κάπου να απαλύνουν λίγο τη συνείδησή τους και τίποτα περισσότερο. Ακριβώς επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιεί μια καταστάσεις που υπάρχουν, τυπικά νομοποιεί, και από την άλλη η κυρία Ντουργεράκη, όπως παραχωρήθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, επιχειρείται τώρα να παραδοθούν πλέον και τα νοσοκομεία στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ή άμεσα ή έμεσα μέσα από συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Κάτι που έχει εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά με ολέθρια αποτελέσματα για τον κόσμο αυτόν. Διαβάζοντας χτες κάποια δημοσιεύματα, αναφέρουν ότι στη Μεγάλη Βρετανία το σύστημα υγείας, που πολλές φορές διάφοροι το επικαλούνται σαν το επιτυχημένο μοντέλο, που πάνω από 8 εκατομμύρια Άγγλοι περιμένουν πάνω από ένα χρόνο στις λίστες αναμονής για να χειρουργηθούν ή να τους δει ιατρός. Ένα τέτοιο σύστημα υγείας πανευρωπαϊκά που έχει στηθεί, κυρία Δουργεράκη, ήταν αυτό που έχει οδήγησε 30 εκατομμύρια Ευρωπαίους να πεθάνουν από μια πανδημία που δεν ήταν μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα αυτό που καλούμε εμείς σαν σωματείο είναι ότι εδώ η υπόθεση του να διευρυνθούν τα δικαιώματα των ασθενών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και όχι να διατηρηθεί ένα σύστημα υγείας που, αν θέλετε, έχει δώσει πάρα πολλά θετικά στον κόσμο, αλλά πλέον έχουν ξεπεραστεί λόγω της ανάγκης του κόσμου, να παλέψει γι' αυτό. Το προσωπικό λείπει μέσα από τα νοσοκομεία. Τα προβλήματα είναι πολλά. Συχνά πυκνά, επειδή μας βλέπετε στα μάτια και σας βλέπουμε στα μάτια, οι σχέσεις μας μπορεί να είναι και πολύ πολύ τεταμένες και να έχω παράπονα εγώ από εσάς και παράπονα εσείς από εμένα. Το φέρνω σε προσωπικό επίπεδο για να μην επικαλεστώ και να πω τίποτα άλλο, κύριε Βρύσελη, και το καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι μια κατάσταση και ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται και φαίνεται ότι θα διαιωνίζεται από εδώ και κάτω, δεν ξέρω για πόσο. Ρωτώ το εξής. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν, αλλά αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν. Εγώ είμαι εμβολιασμένη. Εσείς είστε εμβολιασμένος. Βγήκαν εκτός συστήματος υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αναπληρωθεί. Δεν πήραν εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται, είτε σε νοσηλευτές είτε σε γιατρούς. Και το κλίμα παραμένει το ίδιο. Είπαν μέχρι τέλους του χρόνου ότι θα δουν τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Αλήθεια, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Άκουγα πριν από λίγο μια εκπομπή αθηναϊκή που ο κύριος Πλεύρης επιμένει αιμονικά, χωρίς καμιά επιστημονική βάση, να κρατάει πάνω από 3.000 εργαζόμενους εκτός συστήματος υγείας μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, και βεβαίως με την προσωπική του άποψη, όπως λέει, ότι πρέπει να απολυθούν.
Κοιτάτε να δείτε, κυρία Δουργεράκη, η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους μαχόμενους υγειονομικούς είναι μια στάση απαράδεκτη, είναι προκλητική. Τους μαχόμενους υγειονομικούς που θεωρητικά η ίδια κυβέρνηση χειροκροτούσε, τώρα τους κατηγορεί. Και τους κατηγορεί βεβαίως και τον κόσμο αυτόν τον υγειονομικό που δεν έχει εμβολιαστεί για τους δικούς του λόγους, αλλά κατηγορεί βεβαίως και στοχοποιεί και τους μαχόμενους υγειονομικούς που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τέλος Νοέμβρη σύρεται στα δικαστήρια η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, γιατί τόλμησε η κινητοποίηση που είχε γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη από το πεζοδρόμιο να κατέβει στο δρόμο. Σήμερα στοχοποιούνται οι μαχόμενοι υγειονομικοί από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και από τις διοικήσεις ιατρικής νοσηλευτικής υπηρεσίας, γιατί τολμούν και σηκώνουν κεφάλι. Υπήρχαν καταγγελίες στο σωματείο μας ότι καλέστηκαν οι αναισθησιολόγοι να δώσουν αναφορά γιατί στην απεργία στις 20 του Οκτώβρη δεν λειτουργήσαν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια. Κατηγορούνται ή στοχοποιούνται εργαζόμενοι που λένε ότι δεν μπορούν να δουλεύουμε πάνω από 9 μέρες χωρίς ρεπό και κατευθείαν στοχοποιούνται, ή εργαζόμενοι που καλούνται τις ημέρες των ρεπό τους να λένε στην υπηρεσία, να αναφέρουν στην υπηρεσία που βρίσκονται για να τους καλέσουν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν μπαλώματα που δημιουργούν οι πολιτικές αυτές. Ή επίσης βάζουν εργαζόμενους που κάνουν ειδικότητα να καλύπτουν βάρδιες και πόστα σημαντικά μέσα στα νοσοκομεία μόνοι τους. Τα λέμε αυτά, κυρία Δουλγεράκη, γιατί... Ναι, αλλά τα νομοσχέδια τρέχουν πάνω κάτω και οι αποφάσεις. Όπως βλέπεις τους ΔΕΕ και τους ΠΕ νοσηλευτές και το τι γίνεται και το τι παιχνίδι έχει παιχτεί τελευταία και το πώς τα νεύρα σας έχουν γίνει τσαντάλια. Βεβαίως, και αντί να λύνεται σε μια θετική κατεύθυνση αναβάθμιση όλων των εργαζομένων και σε επιστημονικό και σε οικονομικό επίπεδο, την ίδια ώρα υπάρχει προσπάθεια στοχοποίησης υποβάθμισης όλων των εργαζομένων προς τα κάτω με λιγότερα δικαιώματα εργασιακά και οικονομικά, και ταυτόχρονα προσπάθεια να συγκαλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Κύριε Βρυσαλή, όλα αυτά μόνο σε αυτά, γιατί είπατε ότι είναι διαχρονικά και τα ζούμε διαχρονικά, δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είπατε ότι ουσιαστικά έρχεται ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τα κακώς κείμενα μέχρι σήμερα, τα οποία διαχρονικά έχουν ξεκινήσει από το 99 και έχουμε φτάσει εσίως στο σωτήριο έτους 2022. Και όλα αυτά γιατί ο στόχος είναι μόνο ένας, η ιδιωτικοποίηση, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση. Η υγεία, κυρία Δουργεράκη, σύμφωνα και με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, είναι προϊόν. Προϊόν που πρέπει να πωλείται και να αγοράζεται αναλόγως με την τσέπη του καθενός, και να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που ουσιαστικά να πηγαίνουν να προσέρχονται οι μη έχοντες χρήματα. Αυτό ήταν ο διαχρονικός στόχος των κυβερνήσεων, γιατί ακριβώς θέλουν να εξοικονομηθούν χρήματα για να πηγαίνουν σε άλλους σκοπούς, επιχειρηματικούς, στρατιωτικούς ή άλλους λόγους. Γι' αυτό γίνεται. Δεν είναι στο κεφάλι κάποιου κακού, εννοώντας ψυχολογικά, ξέρετε, ψυχιατρικά ανθρώπου. Είναι στρατηγική επιλογή. Γιατί σε Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα ντοκουμέντα, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Υγείας ότι κατά ανάγκη το σύστημα υγείας είναι μεν δημόσιο, αλλά δεν μπορεί να είναι κρατικό, δεν πρέπει να είναι κρατικό, τι αντιλαμβάνεται κανένας? Ότι εδώ με την τσέπη του καθενός και τον παρά του θα μπορεί να βρει την υγεία. Τώρα να σας πω κάτι, μάλλον δεν έχουν δει πόσοι τρέχουν στα νοσοκομεία που είναι έχοντες και κατέχοντες για να γλιτώσουν αυτά που θα έδιναν στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων. Είναι και ας κλείσουμε. Όχι, και είναι μεγάλο το ποσοστό. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απευθύνω πάλι το κάλεσμα, κυρία Δουργεράκη, για τη Δευτέρα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που νομίζω αφορά όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα αν είναι ενταγμένο σε σωματεία, να έρθει να παρακολουθήσει ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία του νομού μας, η κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς ήδη ετοιμάζουμε την μέρα που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί καταλαβαίνει κανένας ότι αν περάσει θα έχει ολέτερες συνέπειες για όλο το λαό. Έχετε ημερομηνία, πότε κατατίθεται?
Σύμφωνα πληροφορίες και βέβαια κάτω από την πίεση του ενδεχόμενου υγειονομικών, υπάρχει μια πληροφορία ότι αν πάει όπως έχει το νομοσχέδιο, ίσως κατατεθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 18 του μηνός, αλλά και αυτό είναι από αμφιβολία, γιατί υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις στους κόλπους και της ίδιας της κυβέρνησης, που βεβαίως υπάρχουν κάτω από την πίεση των ενδεχόμενων υγειονομικών και των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την κουβέντα. Καλή σας μέρα, κύριε Βρυσαλή. Καλή σας μέρα, γεια σας.